Έπιασε φωτιά νωρίς το πρωί στην Πειραιώς, σε Ψισταριά. Έκτακτη επικαιρότητα. Πάμε στην Ελισάβετίνια. Καλημέρα. 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 Καλημέρα σας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Βρισκόμαστε στην Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια. Ναι. Βλέπετε, πρόκειται για ένα ψητοπολείο το οποίο βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας, όπως σας δείχνει και ο εικονολήπτης μας. Βλέπετε ότι δεν έχει μείνει πραγματικά τίποτα. Να σας πω ότι τέθηκε γρήγορα η φωτιά υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες. 4 οχήματα, 12 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο, αποχώρησαν λίγου μετά την έρευνα που διενεργεί μετά από κάθε φωτιά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, προκειμένου να βρεθούν τα αίτια που ξεκίνησαν την πυρκαγιά νωρίς τα ξημερώματα σήμερα. Βλέπετε, πραγματικά δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο όσο μπορούμε να δούμε και μέσα από την κουζίνα μέχρι έξω. Τραπέζια, καρέκλες έχουν γίνει όλα στάχτη, στην κυριολεξία. Στάχτη, πραγματικά. Από καΐδια. Βλέπετε, οι τζαμαρίες έχουν λιώσει, έχουν φύγει, έχουν βρεθεί εκτός. Να σας πω ότι οι πυροσβέστες, όταν έφτασαν στο σημείο, επιχείρησαν πρώτα απ' όλα να απομακρύνουν τους κατοίκους της πολυκατοικίας από την πολυκατοικία, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν, καθώς η φωτιά την ώρα που έφτασαν βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Τα πυροσβεστικά και το ανακριτικό της πυροσβεστικής αποχώρησαν προλίγου και αναμένεται να μάθουμε τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση το ψητοπολείο. Είναι κρίμα δηλαδή, γιατί και κόσμος εργαζόταν, ο επιχειρηματίας έχει πάθει αυτή τη ζημιά. Ευτυχώς όλη αυτή η εξέλιξη δεν είχε επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.